Κεφάλαιο 27. Όταν ξημέρωσε, συνεδρίασαν όλοι οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι του συνεδρίου και αποφάσισαν να καταδικάσουν σε θάνατο τον Ιησού. Αφού λοιπόν τον έδεσαν, τον πήγαν και τον παρέδωσαν στον Πόντιο Πιλάτο, το Ρωμαίο διοικητή. Όταν ο Ιούδας που τον είχε προδώσει έμαθε πως καταδικάστηκε ο Ιησούς, μεταμελήθηκε. Επέστρεψε τα 30 αργύρια στους αρχιερείς και στους πρεσβυτέρους του συνεδρίου και τους είπε: «Αμάρτησα, γιατί έστειλα στο θάνατο έναν αθώο». Εκείνοι όμως το αποκρίθηκαν: «Και μας τι μας νοιάζει, δικό σου είναι το κρίμα». Ο Ιούδας τότε πέταξε τα αργύρια στο ναό, έφυγε και πήγε και κρεμάστηκε. Οι αρχιερείς μάζεψαν τα αργύρια και είπαν: «Αυτά τα χρήματα στάζουν αίμα και δεν επιτρέπεται να μπουν στο χρηματοκιβώτιο του ναού». Έκαναν σύσκεψη και αποφάσισαν να αγοράσουν με αυτά το χωράφι του Κεραμαία για να θάβουν εκεί τους ξένους. Γι' αυτό το χωράφι εκείνο ονομάστηκε Αγρός Αίματος και έτσι λέγεται ως τα σήμερα. Βγήκε έτσι αληθινό αυτό που είχε προφητέψει ο Ιερεμίας και πήραν τα 30 αργύρια όσο τον εκτίμησαν οι Ισραηλίτες πως αξίζει και τα έδωσαν για το χωράφι του Κεραμαία όπως με πρόσταξε ο Κύριος. Ο Ιησούς στάθηκε μπροστά στο Ρωμαίο διοικητή και εκείνος άρχισε την ανάκριση. «Εσύ είσαι λοιπόν ο βασιλιάς των Ιουδαίων?» Ο Ιησούς το αποκρίθηκε: «Ναι, όπως το λες». Άρχισαν τότε να τον κατηγορούν οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι, μα αυτός δεν έδινε καμιά απάντηση. «Δεν ακούς πόσα σου καταμαρτυρούν?» του λέει ο Πιλάτος. Ο Ιησούς όμως δεν έδινε καμιά απάντηση και ο διοικητής απόρρισε πολύ γι' αυτό. Υπήρχε η συνήθεια κάθε Πάσχα να ελευθερώνει ο Ρωμαίος διοικητής έναν φυλακισμένο, όποιον θα του ζητούσε ο λαός. Στις φυλακές βρισκόταν τότε ένας πασίγνωστος φυλακισμένος που λεγόταν Βαραβάς. Όταν συγκεντρώθηκε λοιπόν το πλήθος, ο Πιλάτος τους ρώτησε: «Ποιον θέλετε να σας ελευθερώσω, το Βαραβά ή τον Ιησού που λένε ότι είναι ο Μεσσίας?» Γιατί είχε καταλάβει πως από φθόνο και μόνο του είχαν παραδώσει τον Ιησού. Ενώ καθόταν στη δικαστική του έδρα, η γυναίκα του του έστειλε με κάποιον ετούτο το μήνυμα: «Μην κάνεις τίποτα εναντίον αυτού του αθώου, γιατί πολύ ταλαιπωρήθηκα απόψε στον ιερό μου εξαιτίας του». Στο μεταξύ, οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι του συνεδρίου έπεισαν το πλήθος να ζητήσουν να ελευθερωθεί ο Βαραβάς και να θανατωθεί ο Ιησούς. Όταν λοιπόν τους ξαναρώτησε ο διοικητής: «Ποιον από τους δύο θέλετε να σας ελευθερώσω?», το πλήθος αποκρίθηκε: «Το Βαραβά», τους λέει ο Πιλάτος. «Και τι να τον κάνω τον Ιησού που λένε ότι είναι ο Χριστός?» Και όλοι του λένε: «Να σταυρωθεί». Ο Πιλάτος ξαναρωτά: «Γιατί, τι κακό έκανε?» Το πλήθος όμως κράβγαζε με περισσότερη δύναμη: «Να σταυρωθεί». Όταν είδε ο Πιλάτος πως έτσι δεν πετυχαίνει τίποτα, αλλά αντίθετα γίνεται περισσότερη αναταραχή, πήρε νερό και ένιψε τα χέρια του μπροστά στο πλήθος, λέγοντας: «Εγώ είμαι αθώος για το αίμα αυτού του δικαίου, το κρίμα πάνω σας». Τότε αποκρίθηκε όλος ο λαός και είπε: «Το αίμα του πάνω μας και πάνω στα παιδιά μας». Έτσι τους απέλυσε το Βαραβά, ενώ τον Ιησού τον μαστίγωσε και τον παρέδωσε να σταυρωθεί. Τότε οι στρατιώτες του Πιλάτου πήραν τον Ιησού στο διοικητήριο και μάζεψαν γύρω του όλη τη φρουρά. Του έβγαλαν τα ρούχα και τον έντυσαν με μια κόκκινη χλένη. Έπλεξαν ένα στεφάνι από αγκάθια και του το φόρεσαν στο κεφάλι σαν στέμμα, και στο δεξί του χέρι του έβαλαν ένα καλάμι. Ύστερα γονάτισαν μπροστά του και του έλεγαν περιπεκτικά: «Ζήτω ο βασιλιάς των Ιουδαίων». Έπειτα τον έφτισαν, του πήραν το καλάμι και με αυτό τον χτυπούσαν στο κεφάλι. Αφού τον περιπέξανε, του έβγαλαν τη χλένη, τον έντυσαν με τα ρούχα του και τον πήγαν να τον σταυρώσουν. Βγαίνοντας από το διοικητήριο, οι στρατιώτες βρήκαν κάποιον Σίμων από την Κυρήνη και τον αγκάρεψαν να σηκώσει το σταυρό του Ιησού.
έφτασαν έτσι στον τόπο που λέγεται Γολγοθάς. Στα ελληνικά το όνομα σημαίνει τόπος κρανίου. Έδεσαν στον Ιησού να πιει ξύδι ανακατεμένο με χολή. Όταν όμως το γεύτηκε δεν ήθελε να πιει. Ύστερα τον σταύρωσαν και στη συνέχεια μοιράστηκαν τα ρούχα του ρίχνοντας κλήρο και κάθισαν εκεί και τον φύλαγαν. Πάνω από το κεφάλι του έβαλαν μία επιγραφή με την αιτία της καταδίκης. Αυτός είναι ο Ιησούς, ο βασιλιάς των Ιουδαίων. Δεξιά και αριστερά σταυρώθηκαν δύο ληστές. Και οι περαστικοί κουνούσαν ειρωνικά το κεφάλι και τον έβριζαν λέγοντας: «Εσύ που θα γκρέμιζες τον ναό και σε τρεις μέρες θα τον ξανάχτιζες, σώσε τον εαυτό σου αν είσαι Υιός του Θεού και κατέβα από το σταυρό». Το ίδιο τον περιπέζανε και οι αρχιερείς μαζί με τους γραμματείς, τους πρεσβυτέρους και τους φαρισαίους και έλεγαν: «Τους άλλους τους έσωσε, τον εαυτό του δεν μπορεί να τον σώσει. Αν είναι ο βασιλιάς του Ισραήλ, ας κατέβει από το σταυρό και θα πιστέψουμε σε αυτόν. Εμπιστεύτηκε τον εαυτό του στο Θεό. Ας τον γλιτώσει λοιπόν τώρα αν τον θέλει, αφού είπε πως είναι Υιός του Θεού». Το ίδιο και οι ληστές που είχαν σταυρωθεί μαζί του τον περιγελούσαν. Από το μεσημέρι ως τις 3 το απόγευμα έπεσε σκοτάδι σε όλη τη γη. Γύρω στις 3 κράβγασε ο Ιησούς με δυνατή φωνή: «Ελί, ελί, λαμάσα μπακτανή», δηλαδή «Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες». Μερικοί από τους παρευρισκομένους εκεί σαν τον άκουσαν έλεγαν: «Αυτός φωνάζει τον Ηλία». Και αμέσως ένας από αυτούς πήγε και πήρε ένα σφουγγάρι, το βούτυξε στο ξύδι και αφού το στέργιωσε πάνω σε ένα καλάμι το έδωσε να πιει. Οι υπόλοιποι έλεγαν: «Άσε να δούμε αν θα έρθει ο Ηλίας να τον σώσει». Ο Ιησούς έβγαλε πάλι μια δυνατή κραυγή και άφησε την τελευταία του πνοή. Τότε το καταπέτασμα του ναού σκίστηκε στα δύο, από πάνω ως κάτω. Η γη σύστηκε. Έσπασαν οι ταφόπετρες και άνοιξαν τα μνήματα. Πολλοί Άγιοι που είχαν πεθάνει αναστήθηκαν και βγήκαν από τα μνήματα και μετά την Ανάσταση του Ιησού μπήκαν στην Άγια Πόλη της Ιερουσαλήμ και εμφανίστηκαν σε πολλούς. Ο Ρωμαίος εκατόνταρχος και οι στρατιώτες που φύλαγαν μαζί του τον Ιησού, όταν είδαν το σεισμό και τα άλλα συμβάντα, φοβήθηκαν πάρα πολύ και είπαν: «Στα αλήθεια αυτός ήταν Υιός Θεού». Και βρίσκονταν και πολλές γυναίκες που παρακολουθούσαν από μακριά. Ήταν αυτές που ακολούθησαν τον Ιησού από τη Γαλιλαία και τον υπηρετούσαν. Ανάμεσά τους ήταν η Μαρία η Μαγδαληνή, η Μαρία η μητέρα του Ιακώβου και του Ιωσή και η μητέρα των γιών του Ζεβεδαίου. Κατά το δειλινό, ένας άνθρωπος πλούσιος από την Αρημαθέα που τον έλεγαν Ιωσήφ και ήταν και αυτός μαθητής του Ιησού, ήρθε στον Πιλάτο και ζήτησε το σώμα του Ιησού. Ο Πιλάτος διέταξε να του το δώσουν. Αφού ο Ιωσήφ πήρε το σώμα του Ιησού, το τύλιξε σε ένα καθαρό σεντόνι και το έβαλε στο δικό του καινούριο μνήμα που ήταν λαξευμένο στο βράχο. Ύστερα κύλησε μια μεγάλη πέτρα, έκλεισε την είσοδο του μνήματος και έφυγε. Εκεί έμειναν καθισμένες απέναντι από τον τάφο η Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία. Την άλλη μέρα που ήταν Σάββατο, πήγαν οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι όλοι μαζί στον Πιλάτο και του είπαν: «Κύριε, θυμηθήκαμε πως εκείνος ο λαοπλάνος είχε πει όταν ζούσε: σε 3 μέρες θα αναστηθώ. Γι' αυτό δώσε διαταγή να φρουρηθεί καλά ο τάφος ως την 3η μέρα, μη τυχόν έρθουν οι μαθητές του τη νύχτα και τον κλέψουν και έπειτα πούν στο λαό πως αναστήθηκε από τους νεκρούς. Γιατί τότε η τελευταία πλάνη θα είναι χειρότερη από την προηγούμενη». Ο Πιλάτος τους είπε: «Σας διαθέτω τη φρουρά. Πηγαίνετε και πάρτε όποια μέτρα ασφαλείας νομίζετε». Τότε αυτοί πήγαν στον τάφο και τον ασφάλισαν. Σφράγισαν την πέτρα
και άφησαν και τη φρουρά εκεί.